Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Ο κάθε Λεαμπή περιοχή, πλάι αριστερά θα κάνει σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πρώτο στο παιχνίδι. Εδώ η προηγούμενη φάση. Πάει να γίνει λάθος και γίνεται. Βινίσιους ψάχνει χώρο, καλό σουτ, Παπαδόπουλος σε κόρνερ. Εδώ στο λάθος που έγινε από την ανόρθωση, ο Βινίσιους, καλό σουτ, ο Παπαδόπουλος αντιδρά σωστά και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Πάντα ο Κίκο. Κίνηση που γίνεται. Πλάγιο. Πλάγιο λέει ο κύριος Σωτηρίου. Εδώ η προηγούμενη φάση. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εκεί όμως που είναι ο Κυριάκου, πάει να γεμίσει. Με στόχο τον Αζουλάο. Ψηλά ο Σελίν. Φάουλ για την ανόρθωση. Ανδρέα ολοκληρώνεις. Χώρους προς τον ΚΑ, ο οποίος είναι αυτός που κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί προϋποθέσεις προς την εστία της ανόρθωσης. Να δούμε την προσπάθεια με Αγιτέ. Έχει χώρο Αζουλάο. Κρατά. Πάει για σέντρα. Ο Αγιτέ έχει ευκαιρία. Κόρνερ. Παρέμβαση από τον Σελίν. Εδώ Αζουλάο, είδε το δεύτερο δοκάρι τον Αγιτέ. Με την μία πήγε να τελειώσει την φάση. Ήταν καλή. Εκτελεί ο Κίκο. Παπαδόπουλος θα χάσει μπάλα που πάει έξω. Φάνηκε να αγγίζει ο Παπαδόπουλος την μπάλα. Να το δούμε όμως. Ο Παπαδόπουλος που είναι στο έδαφος. Έχει χτυπήσει την προηγούμενη φάση. Εδώ το κόρνερ. Ποδοσφαιριστής ανόρθωση άγγιξε την μπάλα τελευταίος. Εδώ ο Παπαδόπουλος βγαίνει. Μπάλα πάει πίσω στον Βελίδη, πάει να πιέσει ο Χριστόφη. Ψάχνει τον Αγιτέ που κάνει φάουλ στον Σελίν και κρατάει την κίτρινη ο κύριος Σωτηρίου. Πρώτη στο παιχνίδι για τον Αγιτέ. Λοιπόν, αν κοιτάξεις τώρα στην γραμμή κρούσης της επίθεσης, ο Ντούρης έχει έρθει ως κεντρικός φορ και έχει πάει αριστερά. Κρατά, κλείνει ο Κοφή. Η πάσα, ο Νάνι, δεν υπάρχει φάουλ. Κατοχή για την ανόρθωση, που αλλάζει όμως και πάλι κατοχή η μπάλα, καθώς ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Ντούρης και τον Νάνι. Ψηλά ο Αζουλάο. Έρχεται ο Μανθάτης, θα βρει Ράιος. Κάνει κίνηση ο Ελλαδίτης δεξιά και θα πάρει μπαλά και πάλι ο Μανθάτης. Κλείνει ο Κίκο, Μανθάτης πάει για σέντρα, να το πρώτο κόρνερ για την ανόρθωση. Ο βοηθός δίνει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Να δούμε εμείς την φάση. Ναι, είναι κόρνερ. Ο κύριος Σωτηρίου πήρε πάνω την φάση και έδειξε κόρνερ. Τον είχαμε δει από ψηλά. Εδώ είναι κόρνερ η μπάλα. Κόρνερ για την ανόρθωση. Ο Ελλαδίτης η σέντρα, ευκαιρία, έξω το κεφάλι. Καλή φάση για την ανόρθωση με τον Ιωάννου που μπήκε στην περιοχή. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ανόρθωση εδώ. Δεν είχε άμυνα ο Ολυμπιακός στην φάση αυτή. Δεν λειτουργήσε σωστά. Ο Ιωάννου που ήρθε. Οικονομίδης. Ο Αζουλάο κρατά δεξιά ο Κα. Πάει για σέντρα, είναι καλή Παπαδόπουλος, γκολ! Ο Ολυμπιακός σκοράρει, αυτό γκολ είναι από τον Σίτελφελτ. Ο Ολυμπιακός σκοράρει στο 41 και ευνηδιάζει την ανόρθωση εδώ με την προσπάθεια του Κα. Η σέντρα Παπαδόπουλος διώχνει, ναι, στο πρόσωπο του Σίτελφελτ, αυτό γκολ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει σκορ εδώ στο Μακάριο. 1-0 με το αυτοκόλ του Σίτελφελτ. Εκτελεί πρώτο δοκάρι, κεφάλι που γίνεται, δεύτερο κεφάλι, ευκαιρία, παραδημιουργηθεί όμως, υπάρχει υπόδειξη offside. Να το δούμε στην επανάληψη. Εδώ
Η φάση σε θέση offside ήταν ο Σίντελφελτ, όπως είδαμε, στην επανάληψη, σωστός ο βοηθός. Η ανόρθωση είναι μπροστά. Το σούτ καλό, Βελίδης, κόρνερ σούτ από τον Ιωάννου. Με την πάσα του Χριστοφή, ο Ιωάννου ανέβηκε, έκανε το σούτ. Ο Βελίδης διώχνησε κόρνερ στην καλύτερη φάση της ανόρθωσης στο παιχνίδι. Ένα δεύτερο μέρος που ξεκινάει με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά τώρα. Και να η προσπάθεια με τον Κάχη χώρο. Είναι γρήγορος ο Κάχη, κάνει κίνηση ο Αγιτέ. Ο Κάχη τον βλέπει η σέντρα, ευκαιρία όμως περνά από μπροστά του Αγιτέ η μπάλα. Στην επικίνδυνη αντεπίθεση του Ολυμπιακού με την ταχύτητα του Κάχη βλέπουμε τον Αγιτέ. Αριστερά είναι ο Κάχη. Θέλει να ανέβει ο Κίκο. Ο Κάχη κρατά. Θέλει να ελευθερωθεί. Κάνει το σούτ έξω. Καλή προσπάθεια. Εδώ ελευθερώνεται, κάνει το σούτ έξω. Αγιτέ, κρατήσει ο Κα. Το Καλίτσιο, Κα κρατά, μπαίνει περιοχή, ψάχνει διάδρομο σούτ. Παπαδόπουλος πέφτει, μαζεύει. Μένα τον Αζουλάω, κάτι που έγινε τώρα. Βελίδης εδώ θα βγει, το κεφάλι έξω. Από το Τούρις, ενώ είναι δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο έδαφος. Είναι ο Νάνι και ο Βελίδης στην φάση. Εδώ η επανάληψη της φάσης. Με τον Νάνι ο Ντούρις το κεφάλι του χτυπάει μπάλα και πάει εκτός. Βασιλακάκης πέφτει. Φάουλ. Εδώ η φάση. Το Σαμπίνια να βάζει τα χέρια και να τραβάει και τη φάλαιγα του Βασιλακάκη. Ο Ράγιος εκτελεί. Καλή εκτέλεση. Κεφάλι έξω όμως. Καμία ανησυχία για τον Βελίδη. Πάλι έξω. Δεν ανησυχεί ιδιαίτερα ο Βελίδης. Θα περάσει στο γήπεδο σε λίγο. Έπαιξε και στο παιχνίδι κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό, στον Παπαδόπουλο. Εδώ η σέτρα στην περιοχή. Ο Ντούρης στο κεφάλι έξω. Εδώ είχε χώρο, είχε καλή τοποθέτηση. Ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής που σίγουρα χρειάζεται και ένα λογικό χρόνο προσαρμογής. Να δούμε την ανόρθωση που είναι εδώ μπροστά. Μανθάτης προσπάθησε, η μπάλα πάει έξω στον Τούρις. Θα κάνει σούτ, η μπάλα περνά από όλους και πάει έξω. Καλή στιγμή για την ανόρθωση. Δεν μπόρεσε ούτε ο Μανθάτης ούτε ο Χριστοφή. Μπάλα περνά. Δεν μπορεί κανείς ούτε ο Μανθάτης ούτε ο Χριστοφή. Με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά από το 41 με το αυτογκολ του Σίντερφελτ. Και να έχει εδώ κατοχή. Φάουλ. Που κάνει ο Ντούρις. Εδώ το φάουλ που έγινε νωρίτερα στον Οικονομίδη. Σίτερφελτ. Εγκλέζου. Κάνει προσπάθεια, θέλει να μπει περιοχή. Χάνει μπάλα όμως από την παρέμβαση Κυριάκου. Τρέχει ο Αγιτέ με τον Βγκότς. Ο Αγιτέ θα κερδίσει. Ο Αγιτέ ξεχύνεται. Ο Βγκότς βγάζει άμυνα. Αγιτέ καθυστερεί. Κάνει σούτ έξω. Κόρνερ είναι. Χτυπάει μπάλα σε αμυντικό της ανόρθωσης. Θα φύγει από τον Βγκότς. Κρατά μπάλα. Θέλει να τελειώσει την φάση. Φάση που δίνεται κόρνερ. Εδώ. Ο Κίκο κάνει σέντρα στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι μπάλα. Είναι στην περιοχή. Σαμπίνια. Κρατά, πέφτει. Χωρίς φάουλ. Τα πολύ κοντά στον βοηθό. Εδώ δεν φαίνεται από αυτή τη λήψη. Ήταν όμως κοντά και ο κύριος Σωτηρίου. Να δούμε σε μια δεύτερη επανάληψη. Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Μπαλά χτυπάει στο κεφάλι του Βουκότς. Να δούμε, να δώσεις λίγα δευτερόλεπτα να μάθω ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο μεταξύ χρεώνεται με κάρτα ο Βελίδης για καθυστέρηση ουσιαστικά από τον κύριο Σωτηρίου. Θα 60% η κατοχή για την ανόρθωση, 40% για τον Ολυμπιακό. Ανόρθωση μπροστά. Εγκλέζου κάνει χέρι. Λέει ο κύριος Σωτηρίου. Εδώ. Πίσω ο Οικονομίδης. Επιστρέφει στον Κοφή. Που κάνει και αυτός μια εξαιρετική εμφάνιση απόψε. Κίκο θα γυρίσει, ευκαιρία. Γκολ!
Ο Ψάρτης τελειώνει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός. Κοντά στην τρίτη σίτα, ο Ολυμπιακός στην τέταρτη του νίκη. Η επανάληψη, ο Κίκο θα γυρίσει. Ο Ψάρτης με την μία θα σκοράρει. 2-0 Ολυμπιακός. Κότς γεμίζει. Προσπάθεια με Κατσαράβα. Η ευκαιρία, η ανόρθωση κοντά στο 2-1. Θα το πετύχει. Γκολ. Εδώ με τον Κατσαράβα. Ναι, ο Ντούρης είναι. Ο Χριστοφίδης απέναντι. Και η ανόρθωση στο 91 επιστρέφει στη διεκδίκηση θετικού αποτελέσματος με τον γκολ του Ντούρης. Είδε την ομάδα του να πετυχαίνει και δεύτερον γκολ. Ωστόσο με τη μείωση του σκορ είπε στον Μουχτάρη να βγάλει ξανά την φόρμα για να περάσει στο γήπεδο. Κατσαράβα κερδίζει φάουλ. Το φάουλ υποδεικνύει ο κύριος Σωτηρίου. Εκτελεί ο Ράιος. Ο Βερίδης με σωστή τοποθέτηση μαζεύει. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες. Κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.